Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, κοντά σας είναι η πρωινή επισκόπηση με όλα τα θέματα από την δραστηριότητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πριν όμως περάσουμε στα θέματα της Βουλής, να σας ενημερώσουμε ότι αρχίζει σήμερα το απόγευμα στις 6 το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι το πρώτο συνέδριο μετά την μετονομασία του κόμματος και μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στο τιμόνι της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε όλους τους πολίτες, γιατί το συνέδριο είναι ανοιχτό και δεν θα είναι μόνο για τα μέλη, κάλεσε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εργασίες του τριήμερου, όπως είπαμε, συνεδρίου. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή ο παγκοσμίου φήμης, ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου. Τον Βαγγέλη Παπαθανασίου αποχαιρέτησε ο πολιτικός κόσμος και ανακοινώσει μεταξύ άλλων εξέδεσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Να ανοίξουμε τώρα την βεντάλια της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που είχαμε στην χθες με αντικείμενο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κριτική άσκησαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απαντώντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας χαρακτήρισε ιστορική τη στιγμή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινή Σύνοδο Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων. Ναι, μεν ήταν μια πολύ καλή παρουσία, πολύ καλά τα αγγλικά. Επικοινωνιακά μπορούσε να οικοδομήσει προφίλ ο Πρωθυπουργός, αλλά θα δούμε στο αποτέλεσμα τι θα λάβουμε, γιατί αυτά που ακούω που έρχονται από την Αμερική ως μηνύματα δεν είναι καλά. Διότι πραγματικά απορώ με το πάθος του Πρωθυπουργού να επιτεθεί σε μια υπερδύναμη που λέγεται Ρωσία και να μιλήσει πάλι για αποστολή όπλων μέσα στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το αντιλήφθηκα. 200 χρόνια ελληνικής επαναστάσεως, γιατί να εμπλέξω την Ουκρανία στην παρούσα φάση. Δεν το κατάλαβα. Όμως, τι μένει από την επίσκεψη? Μένει ότι είμαστε προβλέψιμοι. Μένει ότι είμαστε δεδομένοι και μένει κυρίως ότι είμαστε ταγμένοι στο άρμα των αμερικανικών συμφερόντων. Δεν λέω των συμμαχικών, λέω των αμερικανικών. Έχει διαφορά πλέον. Μπορώ να αποδεχτώ ότι ο Πρωθυπουργός φέρνει και κάτι πέρα από το νέο σμήνος αεροπλάνων, γιατί αν αυτό πρόκειται να είναι απλά ένας συναγωνισμός και μια κούρσα εξοπλισμών καινούρια που θα παίρνει και η Τουρκία όπλα και εμείς όπλα στα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος της δεκαετίας που έχει τοποθετήσει τον ορίζοντα, τότε είναι δωροάδωρο και για την οικονομία μας και για την πολιτική μας, αλλά και για τα ζητήματα της εθνικής αρκεδιότητας και ανεξαρτησίας. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποχρέωσή του είναι άμεσα, αναλυτικά, να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τα πραγματικά αποτελέσματα του ταξιδιού πίσω από τις κουρτίνες. Τολμά λοιπόν ο Πρωθυπουργός να παραλυρίσει το Μεσολόγγι με τη Μαριούπολη. Όμως εκτίθεται ο Πρωθυπουργός. Εκτίθεται ο ηγεμόνας, είναι και πάλι γυμνός. Ξέρετε γιατί εκτίθεται, κύριε Υπουργή, που σπέβδετε να τον υπερασπιστείτε? Γιατί ποιοι ήταν αυτοί που υπερασπίζονταν τόσο καιρό, τόσους μήνες τώρα τη Μαριούπολη? Ήτανε μήπως πολίτες Ουκρανοί? Ήτανε μήπως τα κανονικά τάγματα του Ουκρανικού στρατού? Όχι. Ήταν κατ' ομολογία των πάντων και του Προέδρου Ζελένσκι βεβαίως. Οι περίφημοι μαχητές του τάγματος Αζόφ, ήταν δηλαδή νεοναζί με τη βούλα. Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Υπουργή, ότι εγώ καθόλου, εσείς ντρέπεστε καθόλου που έχετε φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χάλι? Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου. Εσείς που πεινάνε 8 από τα 10 εκατομμύρια συμπολιτών μας, ντρέπεστε καθόλου που την κυβερνάτε 70 χρόνια τη χώρα και την πτωχεύσατε και την έχετε στα λασπόδια να σέρνετε?
Ενώ οι γείτονές μας είναι οργισμένοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της γείτονος έχουν επιδιωθεί σε ένα ρεσιτάλ επιθετικότητας προς αυτό το οποίο αντίκρισαν, υπέρ της χώρας μας βεβαίως η εικόνα η οποία αντίκρισαν, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τα πρωτοσέλιδα της Αυγής με το γνωστό ηταμό τρόπο, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό σιωπηλό πελάτη. Ενώ προσθέτουν ότι δεν τόλμησε, λέει, να χρησιμοποιήσει τη λέξη Τουρκία στην ομιλία του. Τώρα πραγματικά μας ξεπερνά. Δηλαδή, οι χάρτες για την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, η καταδίκη των υπερπτήσεων των μαχητικών αεροσκαφών, σε ποιους αναφέρονται, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στην κάτω Παναγούλα? Σε ποιους! Εσείς για τη σοβαρότητα αυτών που εκφέρεται στο δημόσιο λόγο. Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Και ήταν μια ιστορική στιγμή η οποία έχει καταγραφεί και φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα συνιστά ένα γεγονός αναφοράς όταν θα θέλουμε να προσδιορίσουμε τη συνολική παρουσία της χώρας, αλλά βεβαίως και τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ανεξάρτητα από την όποια πολιτική αντιπαράθεση που μπορεί κάθε φορά να βρίσκει χώρο στο βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες πολίτες και συνολικά η ελληνική κοινωνία αισθάνθηκε υπερηφάνεια. Αισθάνθηκε ότι για μια μέχρι τώρα τουλάχιστον μοναδική φορά Έλληνας Πρωθυπουργός προέταξε όλα τα εθνικά ζητήματα, έθεσε ουσιαστικά το πλαίσιο όλων των μεγάλων ζητημάτων που αφορούν στην ίδια τη χώρα, αλλά βεβαίως και το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε σε ειδική συνεδρίαση την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Βουλή επίσης φωταγώγησε την πρόσωψη με το συμβολικό λογότυπο μήνυμα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, που είναι και το επαιτειακό σύμβολο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου. Με ομιλίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπροσώπων των κομμάτων και τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιμήθηκε η επέτειος της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από την Ολομέλεια. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με τον νόμο 2193 του 1994 και καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Καθήκον μας είναι να μετατρέψουμε τις οδυνηρές μνήμες της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση, τόνισε στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Οι Έλληνες χριστιανοί του Πόντου, η διεθνής κοινότητα σε αντίστοιχες γενοκτονίες, αλλά και στη γενοκτονία των Ποντίων, δεν ζητούν εκδίκηση. Ζητούμενο είναι η αναγνώριση μιας πραγματικότητας που δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Και για μας τους Έλληνες είναι καθήκον μας να μετατρέπουμε με ψύχρεμη ανάγνωση της ιστορίας, με ψύχρεμη ανάγνωση του παρελθόντος, την ανίποτη αυτή τραγωδία σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επισήμανε την ανάγκη να αποτελέσει η επέτειος έναυσμα για ενωτική δράση προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια. Εκτιμώ πως στην παρούσα φάση μπορούμε να αξιώσουμε την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Γιατί εάν δεν τα παλέψουμε εμείς, κανείς δεν θα το κάνει για εμάς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ενότητα απέναντι σε αυτό το κοινό δίκαιο αίτημα. Είναι αναγκαία μια μνήμη ζωντανή και γόνιμη και ένα ομόθυμο πείσμα για αγώνα που θα φέρει τη δικαίωση των προγόνων μας. Ας είναι λοιπόν η σημερινή μέρα όχι απλά μια επέτειος, αλλά μια αφορμή για ενωτική δράση. Με αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο του δράματος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην κοινή απέτηση να αναγνωριστεί ευρύτερα η γενοκτονία από τη διεθνή κοινότητα, αλλά και στη σημερινή συγκυρία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του πολέμου στην Ουκρανία, κινήθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Έχουμε υποχρέωση ως ελληνικό κοινοβούλιο να εργαστούμε ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο αφανισμός των Ελλήνων του Πόντου έγινε όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Ήταν μια πράξη απόλυτης φρίκης σε μια παγκόσμια τότε κοινωνία που επέτρεψε να γίνει αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι Πόντιες και οι Πόντιοι που μαρτύρησαν δεν πρέπει να ξεχαστούν από τις επόμενες γενιές.
Αυτή τη μνήμη θα τη φυλάξουμε στα λόγια και κυρίως στις ψυχές μας, ενώ τη σιωπή θα την αρνηθούμε. Αυτό δηλώνουμε σήμερα, η μέρα της τιμής τους, για τη δικαίωση των θυμάτων, όμως χρέος μας είναι επίσης υπόσχεση ότι θα καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια, ώστε τέτοια εγκλήματα εθνοκάθαρσης να μην ξανασυμβούν. Η πληγή που άφησε η γενοκτονία των ποντίων μπορεί να επουλώθηκε, αλλά είναι πάντα εκεί και κάθε φορά που άλλη μια ανίποτη τραγωδία συμβαίνει, ξύνει και βαθαίνει το παλιό τραύμα. Εβραίοι, Έλληνες του Πόντου, Αρμένοι, Ασσύριοι, Ουκρανοί του Μεγάλου Νουμού του 1932-33 δεν έφταναν. Χρειαζόμασταν και τη θυσία της Ουκρανίας του 2022. Θεωρούμε ότι οφείλει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος η πολιτιστική, η πνευματική δραστηριότητα των ποντίων όλων των γενεών. Και κλείνοντας, επαναβεβαιώνουμε και από το βήμα αυτό ότι είμαστε σταθερά στο πλευρό των ποντιακών οργανώσεων και συλλόγων και στηρίζουμε τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο εδώ, όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, όλες τις προσπάθειες που κάνουν για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Οι φωνιάδες των Ελλήνων του Πόντου, της Ιωνίας, της Ανατολικής Θράκης και εκατομμυρίων άλλων χριστιανών λέγονται Τούρκοι. Τούρκοι και συνεχίζουν να αποτελούν απειλή κατά της ανθρωπότητας. Εμείς δεν ξεχνάμε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η θηριωδία των Τούρκων να αναγνωριστεί διεθνώς ως γενοκτονία. Κάποιος τιμάει τα θύματα μιας γενοκτονίας μόνο όταν η ψυχή του μπορεί να δακρύσει όπως και η δική τους. Εύχομαι ολόψυχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι από εσάς να νιώσετε κάτι στη δική σας ψυχή. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιη ότι οι υπέρμαχοι του ΝΑΤΟ και συνέτεροι των κορακιών των μνημονίων μπορούν να έχουν τέτοια συναισθήματα. Υπερψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία παραχωρείται για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός το γήπεδο καλαθοσφαίρισης του ΟΑΚΑ. Με την τροπολογία προβλέπεται η παραχώρηση στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του ΟΑΚΑ και των βοηθητικών χώρων του με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, με εξαίρεση τις παγκόσμιες και διεθνείς διοργανώσεις, τους αγώνες των εθνικών ομάδων και 5 πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά έτος. Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στο ΟΑΚΑ ποσοστό 30% επί των καθαρών κερδών και δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιοποιούμε λοιπόν το κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ του ΟΑΚΑ μέσω της παραχώρησης στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για 49 χρόνια. Παραχωρούμε τη χρήση σε ένα ιστορικό σωματείο, τον εξάστερο για τους φιλάθλους του, που μας έχει χαρίσει στιγμές υπερηφάνειας και χαράς και έχει τιμήσει με διακρίσεις το ελληνικό μπάσκετ. Μάλιστα, οι επιτυχίες του έχουν συνδεθεί με το συγκεκριμένο γήπεδο. Λόγω της αποκλειστικής παραχώρησης και της αναγκαστικής αποχώρησης άλλων αθλημάτων όπως η γυμναστική, το handball και το cheerleading, προβλέπεται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων με τη διαδικασία της ανάθεσης της διοίκησης του ΟΑΚΑ. Αυτή η πρόβλεψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει εκδοθεί ήδη ανακοίνωση από τον αρμόδιο τομεάρχη μας, τον κύριο Μωραΐτη, σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη που έχουμε για την παραχώρηση της κλειστής εγκατάστασης στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έρχεστε εδώ με το άρθρο 7 της συγκεκριμένης τροπολογίας να νομιμοποιήσετε το οικονομικό έγκλημα και το οικονομικό κακούργημα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για πόσα χρόνια θα πάει φυλακή όποιος αύριο το πρωί προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση 5 εκατομμυρίων για έργο, εκτέλεση έργων ή προμήθειες με βάση τον ποινικό κώδικα που ισχύει αυτή τη στιγμή. Για πόσα χρόνια θα πάει, για 10, για 15. Και έρχεστε εδώ και περνάτε τροπολογία χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη επίγοντος. Δεν υπάρχει καμία διεθνή υποχρέωση της χώρας. Σας διαφεύγει ότι μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να αποχωρήσει η ξηφαρχία και τα υπόλοιπα αθλήματα. Την ίδια στιγμή λοιπόν εμείς πέφτουμε να κατασκευάσουμε μια εγκατάσταση έτσι ώστε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε, μα η οποιαδήποτε καθυστέρηση και να είμαστε απολύτως συνεπείς και στους μεν και στους δε. Ιστορική ημέρα για το cheerleading. Χαρούμενοι, διότι μια ομοσπονδία που ήταν στα γραφεία του Υπουργείου το αίτημά του για να συσταθεί πολύ μεγάλο διάστημα έγινε επί των ημερών μας. Και όχι μόνο αυτό, είπατε ότι δεν έχουμε αναλάβει διοργανώσεις. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Πρώτον, να σας πω ότι η συγκεκριμένη ομοσπονδία έχει το πρώτο τριήμερο του Ιουλίου μια πολύ μεγάλη διοργάνωση πανευρωπαϊκή με περίπου 3.000 και πλέον αθλητές και αθλήτριες.
πάμε να δούμε τώρα τι υπόθηκε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το κτηματολόγιο της Ρόδου. Υπέρ των διατάξεων του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ παρατηρήσεις επί των άρθρων διατύπωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκοπός και αντικείμενο των ρυθμίσεων του υποσυζήτηση νομοσχεδίου είναι η ένταξη των περιοχών στις οποίες η δημοσιότητα των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου, δηλαδή της Ρόδου, ΚΟ και Λακίου Λέρου, στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου που υποστηρίζεται από το νομικό πρόσωπο Εθνικό Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα η ρύθμιση της διαδικασίας καταγραφής των νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών, η πρόβλεψη διατάξεων για δικαιώματα εγγραπτέα στο κτηματολογικό κανονισμό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση των κτηματολογίων των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και ΚΟ. Παραμένει ακατανόητη η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει το κτηματολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιμετωπίζοντάς το όχι ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο οργάνωσης του χώρου, αλλά ως ένα ψηφιακό έργο. Δεν είναι ψηφιακό έργο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι να εκκρεμούν για χρόνια σχεδόν πράξεις και ο νομικός έλεγχος και τελικά να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί κανένας. Όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά μετά τις συνεχείς εισρωές καταργούμενων υποθηκοφυλακίων, ενώ τα έμπειρα και ικανά στελέχη αποχωρούν μαζικά χωρίς να αναπληρώνονται με νέα. Και αντί να προχωρήσετε γρήγορα και άμεσα στην πρόσληψη νέου προσωπικού, μαθαίνουμε από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο ότι προχωρείτε σε προσλήψεις και κάνετε συμβάσεις με εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, μηχανικών και δικηγόρων. Επί της αρχής, εμείς, το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, είμαστε θετικοί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όσο κι αν θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ορθά, σωστά, καλύτερα διατυπωμένες και θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γενναίες. Διότι ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε παροπίδες, ούτε ταμπού. Στεκόμαστε θετικά σε όποιο νομοσχέδιο επιλύει προβλήματα, ακόμα και μερικώς, αν αυτό είναι προς το συμφέρον και προς το καλό των Ελλήνων πολιτών. Με το παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιδιώξει την πραγματικότητα να εξασφαλίσει καθαρό το τοπίο στη γη, σε μια περιοχή όπως τα Δωδεκάνησα, όπου ως γνωστόν η πίεση για την παραπέρα τουριστική εκμετάλλευση ολοένα και μεγαλώνει. Έτσι, οι διαδικασίες θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και την απελευθέρωση εκτάσεων για τουριστική κυρίως εκμετάλλευση, αλλά και την ένταση της εμπορίας της γης. Και όλες οι κυβερνήσεις κάθε φορά υπόσχονταν το ίδιο. Τι? Ότι θα ολοκληρώσουν το έργο της κτηματογράφησης, ότι θα μπουν σε μια σειρά τα πράγματα, ότι θα υπάρξει πολυπόθητη ασφάλεια των συναλλαγών. Και τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Μια κατάσταση πραγματική χαοτική. Χάος, κανονικό χάος. Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια με μεγάλη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Μέχρι και καμπάνα έπεσε στη χώρα μας, καμπάνα, 100 εκατομμυρίων ευρώ για διαφάνεια, για καθυστερήσεις, για κακοδιαχείριση. Ανέπτυξα τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι αναγκαία πραγματικά η κτηματογράφηση στα Δωδεκάνησα. Όμως, δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από τη μία δείχνει ότι θέλει να νομοθετήσει, από την άλλη όμως δείχνει ότι δεν θέλει να προχωρήσει με έναν γενναίο τρόπο, επειδή δεν θέλει να θίξει, λέει, παγιωμένα συμφέροντα στην περιοχή. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για προσλήψεις στο κτηματολόγιο, ενώ κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει και να δηλώσει την περιουσία του. Ό,τι και να κάνουμε κεντρικά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και την υποστελέχωση σε ορισμένα περιφερειακά γραφεία και χρειάζεται ένα πράγμα. Την ενεργό συμμετοχή του κόσμου. Να δηλώσει τα δικαιώματά του, να δηλώσει την περιουσία του. Θα σας πω χαρακτηριστικά νούμερα. Στις 18 Οκτωβρίου του 2021 ξεκίνησε η κτηματογράφηση, για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι μεγάλο του τμήματος των Χανίων. Περίπου 570.000 εκτιμούνται τα δικαιώματα που πρέπει να δηλωθούν. Είμαστε 7 μήνες μετά, έχει δηλωθεί το 11%.
Στο Ρέθινο, 36 του 21 ξεκίνησε. Σήμερα είμαστε στο 19%. Στις Κυκλάδες, 5 εβδόμου του 21, είμαστε στο 44%. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που είναι σε κτηματογράφηση, αλλά πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος να έρθει να δηλώσει το δικαίωμά του. Και γιατί? Για να διασφαλίσει την περιουσία του. Και κλείνοντας, δεν πρέπει να βασιζόμαστε ότι αιωνίως θα δίνονται παρατάσεις. Κάποια στιγμή όλα αυτά τα θέματα πρέπει να κλείσουν. Όπως πρέπει να λειτουργήσει και το κράτος σωστά απέναντι στον πολίτη, πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να έρθουν, ιδίως εκεί που είναι η κτηματογράφηση, να ενδιαφερθούν, να καταθέσουν τα δικαιολογικά τους. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ταλαιπωρία, κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να χάσουν 1-2 μέρες από τη ζωή τους, αλλά πρέπει να το κάνουν, να μπει ένα τέλος σε αυτό το άναρχο το οποίο που υπάρχει και να μπορέσουμε σύντομα να έχουμε ένα εθνικό κτηματολόγιο, προκειμένου να μπορέσει και η χώρα να αναπτυχθεί οικονομικά όσο της αξίζει. Στην αναγκαιότητα ψήφισης των διατάξεων του νομοσχεδίου αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, γιατί αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε, εξυπηρετούνται οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας της Ρόδου, της ΚΟΟ και της ΛΕΡΟ? Η απάντηση εδώ είναι όχι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και η ανάγκη να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα και να ενσωματωθεί το συγκεκριμένο κτηματολόγιο στο εθνικό κτηματολόγιο ήταν μια πραγματικότητα την οποία την εξέφρασαν όχι μόνο οι αγαπητοί αξιότιμοι συνάδελφοι τους εκλογητής περιφέρειας Δωδεκανήσου, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, και θέλω να είμαι ειλικρινής γι' αυτό, αλλά και όλοι οι φορείς που ακούσαμε νωρίτερα, πριν από 3 περίπου μέρες, όταν κατά την ακρόαση φορέων, στην πραγματικότητα δεχθήκαμε τα απολύτως θετικά σχόλια του συνόλου, θα έλεγα, των φορέων που κληθήκαν να εκφράσουν την άποψή τους. Περί αυτού πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να ξεκαθαρίσουμε με ασφάλεια τα θέματα των τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν στους πολίτες και στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και αυτές τις προοπτικές ώστε να γίνουν τα επόμενα βήματα και τα Δωδεκάνησα να είναι πραγματικά το μέρος αναφοράς για όλη την ελληνική επικράτεια, δημιουργώντας πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης, πραγματικές δυνατότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν άλλη πραγματικότητα και για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων, αλλά και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Να περάσουμε τώρα σε οικονομικό πεδίο, για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί παράθυρο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών να αυξήσουν το μέγεθός τους και την ανταγωνιστική τους ισχύ, έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις. Ενστάσεις και κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιμένει να στηρίζει τις μεγάλες εταιρείες σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων και δεν διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. Παράθυρο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της φοροδιαφυγής, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τη συνεργασία ή τον εταιρικό μετασχηματισμό, ο αναπληρωτής Υπουργός Θόδωρος Κυλακάκης. Ανοίγουμε ένα παράθυρο με όποιο εργαλείο θέλει η μικρή και μεσαία επιχείρηση να γίνει πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί τομή, καθώς θεσπίζει γενναία φορολογικά κίνητρα για τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Για ιδεολογικές αιμονές της κυβέρνησης που επιδιώκει μέσω του νομοσχεδίου την στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων, καταδικάζοντας τις μικρές εταιρείες, έκανε λόγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου και κατηγόρησε το Οικονομικό Επιτελείο ότι νομοθετεί χωρίς σχέδιο. Πιστεύετε βαθιά ότι μοχλός ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι αγορές και οι μεγάλες επιχειρήσεις και δεν διστάζετε να προσφέρετε γη και είδωρ ώστε να επιβεβαιώσετε τις ιδεολογικές αιμονές σας? Κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο και τη συνολική οικονομική της πολιτική άσκησε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για ποια ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων μιλάτε όταν δεν έχετε κριτήρια, ιεραρχήσεις και προτεραιότητες? Όταν δεν υπάρχει κανένα κριτήριο απασχόλησης. Οι πιο θερμοί υποστηρικτές τελικά του νομοσχεδίου αποδεικνύονται μάλλον οι βιομήχανοι και οι μεγαλοεξαγωγείς. Θα μου πείτε τώρα σιγά το συμπέρασμα. Ναι, με εκείνο το αλάνθαστο ταξικό κριτήριο του καπιταλιστή που διαθέτουν όλοι αυτοί, αντιλαμβάνονται φυσικά ότι οι ρυθμίσεις και αυτού του νομοσχεδίου θα τους ωφελήσουν. Οι διατάξεις του άρθρου μοιάζουν με ιδανικές συνθήκες για φοροαποφυγή. Ιδιαίτερα ευνοϊκές για μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που σκοπεύουν να απορροφήσουν μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.
Το σχέδιο νόμου είναι αντιπαραγωγικό, βλάπτει αντί να ωφελεί. Η ρήτρα απασχόληση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό του σκοπού του σχεδίου νόμου. Να παραμείνουμε στο οικονομικό πεδίο και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για την στελέχωση της ΑΔΕ. Ο δραστικός περιορισμός, αν όχι η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών και άλλων προϊόντων, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εισηγούμενος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα πέντε μέλη για την στελέχωση της ΑΔΕ. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου είναι ευθύνη και της ΑΔΕ. Σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μάλιστα συντονιστικό όργανο που συνεδριάζει συστηματικά τακτικά για να συγχρονίζουμε όσο μπορούμε τις δυνάμεις μας. Συμμετέχει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Ναυτιλίας, η ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο. Εκτιμώ ότι τα στοιχεία που βλέπουμε το φως δημοσιότητας αποδεικνύουν ότι υπάρχει μία πρόοδος. Αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τον καλύτερο συντονισμό, έχουμε αρκετές σημαντικές επιτυχίες. Πρόσφατα, νομίζω, ήταν το φως δημοσιότητας κάποιες συγκεκριμένες, κυρίως στην κατεύθυνση των καπνικών και των αλκοολούχων ποτών, αλλά και στα καύσιμα. Το θέμα ανέκυψε κατόπιν τοποθετήσεων βουλευτών των κομμάτων τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της Αντιπολίτευσης, καθώς βεβαίως και του τέους Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση. Το λαθρεμπόριο καυσίμων, παρόλες τις τεχνολογικές επιτεύξεις που έχουν υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια, παρόλες τις νομοθετικές παρεμβάσεις για το πώς θα αντιμετωπιζόταν αυτό το θέμα, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι μια πολύ μεγάλη πληγή που φτάνει σε ονοματεπώνυμα πολύ ψηλά στη χώρα μας και που δυστυχώς, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διακινούνται από εκεί και που προφανώς είναι φοροαποφυγή, έχει δημιουργήσει και ένα κύκλο αίματος στη χώρα. Υπολογίζεται ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, που είναι για μένα μία από τις πιο έντονες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς, μαζί με τα έσοδα από την εισφοροδιαφυγή θα μπορούσε δυνάμει να καλύψουν τα ελλείμματα του ελληνικού κράτους. Κάτι πολύ σημαντικό. Οι πέντε εγνωσμένου κύρους προτινόμενοι από τον Υπουργό προέκυψαν μετά από ειδική αξιολόγηση από επταμελή ανεξάρτητη επιτροπή και διαθέτουν, όπως ανέπτυξε ο κ. Σταϊκούρας, υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Εισηγούμε για μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τους κύριους Εμίλιο Γαλαριώτη, Κωνσταντίνο Ελευθερίου, Ελευθέριο Κριτικό, Χρήστο Κοτσόγιαννη και Νικόλα Μιλωνά, διότι πέρα των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύριους, διαθέτουν υψηλή επιστημονική συγκρότηση και επαγγελματική εμπειρία. Τέλος, ο Υπουργός και μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να κληθούν άμεσα τα στελέχη της αρχής να ενημερώσουν για τα πεπραγμένα της τόσο την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όσο και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Με την οικονομική αβεβαιότητα να εντείνεται λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, η ΑΔΕ καλείται να επιδεικνύει συνέπεια και υπευθυνότητα στο έργο της και να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και διεθνές περιβάλλον. Την ετήσια έκθεση για το 2020 παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Απόστολος Παπαποστόλου. Στα πεπραγμένα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το έτος 2020 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Αρχής, Απόστολος Παπαποστόλου. Κατά τη διάρκεια του 2020 ελήφθησαν 68 αποφάσεις, 11 γνωμοδοτήσεις και όχι 10 όπως αναφέρεται στην έκθεση. Ειδικότερα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκε σημαντική εισρωή αναφορών και καταγγελιών που σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούσαν υπηρεσίες λιμενικών υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων πλοίων. Επί το συνόλου αυτών των αποφάσεων, 2 έχουν προβληθεί δικαστικά ενώπιν του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων από το 2017 και έκτοτε δέχεται άνω των 10 και πολλές φορές άνω των 20 αιτημάτων, ερωτημάτων, καταγγελιών από φορείς που περιλαμβάνουν το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία, φορείς
χρηστών λιμένων, φορείς εργαζομένων, παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, ιδιώτες, βιομηχανικές επιχειρήσεις με παράκτες εγκαταστάσεις, υπεργολάβους, ενώσεις πολιτών. Ερωτήματα για το πρόγραμμα αξιοποίησης λιμένων έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Για υποβάθμιση της αρχής από την κυβέρνηση έκανε λόγο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι έγινε γνωμοδοτικό όργανο, αφού της αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες. Για μείωση των αρμοδιοτήτων της αρχής έκανε λόγο και το ΚΚΕ, ενώ για ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών στις τιμές των εισιτηρίων μίλησε το Μέρα 25. Απαντώντας, ο κύριος Παπαποστόλου επεσήμανε ότι η αρχή παραμένει ανεξάρτητη και το δείχνει η λειτουργία της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, καθώς από 35 άτομα που προβλέπονται, το δυναμικό αποτελείται από 11 άτομα και 2 συνεργάτες, ενώ είναι απαραίτητο να προχωρήσει και η ψηφιοποίηση. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η ατζέντα των θεμάτων της σημερινής εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Να έχετε μια καλή μέρα.